Χωρίς να έχουμε πληροφόρηση κυρίως για το κλίμα που επικρατεί μέσα, πρέπει να σου πω ότι έχει ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός την εισήγησή του και ο κ. Παπακοσταντίνου ουσιαστικά παρουσιάζει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο κ. Παπανδρέου θα έθετε τα διλήμματα στους υπουργούς, θα εξηγούσε την κατάσταση και θα ανέφερε ότι αν δεν περάσει το μεσοπρόθεσμο, αυτό σημαίνει εκλογές. Επίσης, αν δεν περάσει το μεσοπρόθεσμο, με απλά λόγια σημαίνει χρεοκοπία της χώρας. Ο κ. Παπακοσταντίνου αναμένεται να δεχθεί κριτική έντονη από τους υπουργούς που διαφωνούν, κυρίως στα θέματα της φορολογίας, στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων και στο θέμα των απολύσεων, ενώ εσχάτως μπήκε στο τραπέζι και το θέμα των επιτρόπων στα Υπουργεία, κάτι που διαψεύδεται μάλιστα κατηγορηματικά από την κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι. Ναι, σ' ακούω. Ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτός Υπουργικού Συμβουλίου ή διαφοροποίησης και όλα σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι έχει να κάνει με την κυβερνητική πολιτική. Έτσι είναι. Στην επιστολή των 16 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε σήμερα να προσθεθεί η επιστολή του Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητά από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να πάρουν στις πλάτες τη χώρα και να οδηγήσουν σε επανεκκίνηση, αλλιώς να προκηρύξουν εκλογές, ενώ κατηγορεί και τον πυρήνα της κυβερνητικής ομάδας για αλαζονία. Επίσης, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Ανομερίτης, είναι ο πρόεδρος του ΟΛΠ, τοποθετείται αρνητικά στο θέμα της αξιοποίησης, στο θέμα της πώλησης των λιμανιών. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Ανομερίτης. Λέει ότι το θατσερικό μοντέλο πλήρους ιδιωτικοποίησης λιμένων εγκαταλείφθηκε και από τους πιο φανατικούς οπαδούς του. Το κρατικό μοντέλο της πελατειακής δημοκρατίας έχει ήδη ξεπεραστεί και απαιτεί μεταρρυθμίσεις. Αν σήμερα μπορούμε να δούμε λίγο ψύχρεμα την προοπτική της λιμενικής βιομηχανίας, πέρα από τα βραχυχρόνια εισπρακτικά αδιέξοδά μας, η λύση είναι μία. Η διατήρηση του δημόσιου ιδιοκτησιακού χαρακτήρα των εθνικής σημασίας λιμένων με στόχο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων της χώρας και η παραχώρηση σε ιδιώτες επενδυτές νέων λιμενικών έργων και υπηρεσιών μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Ήταν η διαφοροποίηση του κυρίου Ανομερίτη σε ό,τι αφορά την πρόθεση της κυβέρνησης να πωλήσει όλο το ποσοστό στον ΟΛΠ αλλά και όλο το ποσοστό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι αύριο θα υπάρξουν δύο σημαντικές συνεδριάσεις. Η βασική είναι αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, όπως στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, συνοδευόμενος από ακόμη 5 υπουργούς που ουσιαστικά έχουν το φορτίο να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοίδης, η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Ραγκούς και ο κύριος Λοβέρδος, αναμένεται να ενημερώσουν την κοινοβουλευτική ομάδα για το τι περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Εκεί θα ακούσουμε και όλες τις ενστάσεις των βουλευτών. Εκεί φιλοδοξεί και η κυβέρνηση να γίνει ουσιαστικά η αποσυμπίεση και η εκτόνωση των βουλευτών, οι οποίοι όλοι θα πάρουν το λόγο και θα τοποθετηθούν. Βασικό θέμα, κατά τους βουλευτές, ο απολογισμός βεβαίως γιατί δεν απέδωσε το πρώτο μνημόνιο και γιατί θα αποδώσει το δεύτερο και γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και χρειάζεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τόσο σκληρά μέτρα. Λίγα. Και όλο αυτό κλείνει την Τετάρτη με το Υπουργικό Συμβούλιο που θα δώσει και το τυπικό πράσινο φως στο μεσοπρόθεσμο. Χρήστο. Έτσι, θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και αυτή αύριο το απόγευμα. Και την Τετάρτη αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο να δώσει την έγκριση στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περί τα τέλη Ιουνίου θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Αν ψηφιστεί τελικά και αν περάσει από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πάντως πρέπει να σου πω ότι στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι θα πριτανεύσει η λογική και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρηθούν απώλειες από την ψηφοφορία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αν κάποιοι βουλευτές καταψηφίσουν, προφανώς η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Στο παρασκήνιο, να σου πω ότι είναι αρκετοί οι βουλευτές, είναι διψήφιος αριθμός, οι οποίοι λένε ότι προτιμούμε να παραιτηθούμε και να μην ρίξουμε βεβαίως την κυβέρνηση. Και ας έρθουν οι αντικαταστάτες μας να ψηφίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εμείς δεν αντέχουμε και δεν συμφωνούμε μαζί τους. Λοιπόν, επιστρέφουμε.